ποιο φαίνεται να έχει σταλεί στις ελληνικές καλένδες. Φιλοξενούμε στο δελτίο μας το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, τον κύριο Χρήστο Χριστοφίδη. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Πριν ακριβώς από ένα χρόνο, από εδώ αυτό το στούντιο, συζητούσαμε το συγκεκριμένο θέμα. Τι έχει γίνει έκτοτε? Καταρχήν να μου επιτρέψετε να ποντίσω οφειλόμενη τιμή σε όσους σε αυτόν τον τόπο έχουν δώσει τη ζωή τους για την ελευθερία, για τη δημοκρατία, με μονή σε ιδανικά αρχές και αξίες. Μάλιστα. Νομίζω ότι η σημερινή μας συνάντηση είναι λίγο προκαθορισμένη, με την έννοια ότι τότε είχαμε πει ότι αυτό το θέμα, το οποίο αφορά ανθρώπινα δικαιώματα ενός σημαντικού αριθμού Κυπρίων πολιτών, δεν θα πρέπει να τύχει χειρισμού, όπως πολλά ζητήματα δυστυχώς τυχάνουν χειρισμού το τελευταίο χρονικό διάστημα, που φωτίζονται όταν είναι στην επικαιρότητα και μετά περνούν στην αφάνεια και στο περιθώριο. Για να αντιληφθούμε καλύτερα, ποιους αφορά το συγκεκριμένο σύμφωνο, δηλαδή ποιοι μπορούν να το συνάψουν, γιατί δεν γνωρίζουν και όλοι οι τηλεθεατές? Μπορούν να το συνάψουν όλοι οι πολίτες, είτε θα αφορά σε ετερόφιλα ζευγάρια, είτε θα αφορά σε ομοφιλόφιλα ζευγάρια. Δηλαδή είναι ένα είδος εναλλακτικής επιλογής του γάμου? Ακριβώς. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ συζητημένο. Είχε κατατεθεί νομοσχέδιο εδώ και αρκετών καιρών από την προηγούμενη κυβέρνηση, και πιο συγκεκριμένα την Ελένη τη Μαύρου. Είχε αποσυρθεί πριν από 2 χρόνια και ενώ είναι οριζόντιο αίτημα όλων των πολιτικών δυνάμεων μέσα στη Βουλή, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, γιατί δεν και γίνονται προσπάθειες, η κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει επανακαταθέσει το νομοσχέδιο. Γνωρίζετε Θέλω τον λόγο. Να σας πω ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα γίνονται άτυπες συζητήσεις και διαβουλεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης και του Υπουργού Εσωτερικών και μιας διακομματικής ομάδας από την Βουλή, διότι, επαναλαμβάνω, είναι από τα θέματα στα οποία φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει ευρύτερη συνένεση σε επίπεδο Βουλής. Μήπως δυστυχώς ίσως φοβούνται την οργή της κοινωνίας, ότι ίσως η κοινωνία να μην είναι έτοιμη να δεχτεί κάτι τέτοιο? Νομίζω ότι η κοινωνία είναι όχι μόνο έτοιμη για να εφαρμοστεί και στην Κύπρο ένας θεσμός ο οποίος εφαρμόζεται στις πλείστες τόσες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά το ζητά, είναι έτοιμα της κοινωνίας μια τέτοια εξυγχρονιστική, θα έλεγα, εξέλιξη. Άρα ποιον φοβόμαστε, την Εκκλησία? Δεν ξέρω ποιον φοβάται ο Υπουργός Εσωτερικών. Προφανώς υπάρχουν αντιδράσεις οι οποίες μέχρι σήμερα μπαίνουν φραγμός, αλλά θέλω να καταστήσω απολύτως σαφές ότι στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορούν να υπάρχουν συμβιβασμοί. Θέλω να υπογραμμίσω ότι στην όλη προσπάθεια καθηκόντος και αναγκαία ήταν η συμβολή και της Επιτρόπου Διοικήσεως. Mm-hmm. Διότι αυτά είναι σοβαρά ζητήματα. Η ποιότητα ζωής, η ποιότητα δημοκρατίας και ελευθερίας σε έναν κράτος εξαρτάται καταρχήν από την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών, είτε συμφωνά είτε διαφωνά κανένας με αυτές τις επιλογές. Ακριβώς ο καθένας πρέπει να έχει δικαίωμα να κάνει τις δικές του επιλογές και θα πρέπει να είμαστε πολύ αποφασιστικοί σε αυτά τα ζητήματα. Εάν το επόμενο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση θα συνεχίσει την ίδια στάση που τηρεί τα προηγούμενα 2 χρόνια, θα πρέπει και η Βουλή να δει με τη σειρά της, και αυτό έχει συζητηθεί, αντιλαμβάνομαι, έτσι οριζόντια μεταξύ όλων των κομμάτων, mm-hmm. το πώς θα προχωρήσει. Θέλω επίσης να πω ότι δυστυχώς δεν είναι το μόνο θέμα το οποίο ανάπτεται ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπάρχουν τέτοιες καθυστερήσεις. Είναι και το ζήτημα της υπογραφής και της κύρωσης της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την προστασία Μάλιστα. των γυναικών από τη βία εντός της οικογένειας και άλλα ζητήματα. Και επαναλαμβάνω, αυτά τα θέματα είναι σημαντικά, σοβαρά, διότι άπτονται της ποιότητας της κοινωνικής ζωής σε αυτόν τον τόπο και της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Αναμένουμε, εδώ θα είμαστε να το ξανασυζητήσουμε.